Τώρα μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Λογιάδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής στο μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής Μέρα 25. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Λιδάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Ο Γιάννης Βαρουφάκης, που ηγείται της παράταξης που και εσείς συμμετέχετε, έχει υποστεί αρνητική κριτική. Ακόμη και από τον παλιό του φίλο, τον Αλέξη Τσίπρα. Θα μπορούσατε σύντομα να μας εξηγήσετε τους λόγους που εσείς τον εμπιστευτήκατε? Με τον Γιάννη Βαρουφάκη γνωριζόμαστε χρόνια. Είμαστε και οι δύο οικονομολόγοι. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για όλα αυτά τα θέματα. Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία. Έχουμε κάνει συνέχεια αναλύσεις για το θέμα αυτό της Ευρώπης, που είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα και όχι μόνο ελληνικό. Έχει μια ξεκάθαρη στάση και θέση απέναντι σε όλα αυτά τα προβλήματα που ταλανίζουν την Ευρώπη. Και έτσι τον εμπιστεύτηκα και έτσι συμφώνησα μαζί του στο πρόγραμμα, το οποίο είναι ξεκάθαρο, είναι ρεαλιστικό, είναι εφαρμόσιμο, για το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε. Θα θέλαμε την δική σας ερμηνεία σε τρεις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Γιατί ονομάζεται το μέτωπο Μέρα 25, γιατί μιλάτε για ανυπακοή και τι είναι η ρεαλιστική ανυπακοή? Μάλιστα, πολύ ωραίες ερωτήσεις. Το μέτωπο διότι είναι πανευρωπαϊκό, ένα πανευρωπαϊκό κόμμα, το οποίο πρώτος και μοναδικά ίδρυσε ο Γιάννης Βαρουφάκης, το οποίο θα λάβει μέρος πανευρωπαϊκά στις εκλογές, το πρώτο στην ιστορία της Ευρώπης. Αυτό μας διαφοροποιεί από όλους τους άλλους, διότι ταυτόχρονα θα λάβουμε μέρος, όπως είπαμε, σε 12 χώρες με ένα ενιαίο κοινό πολιτικό πρόγραμμα. Είναι λοιπόν ευρωπαϊκό, διότι πιστεύουμε στην Ευρώπη, σε μια ομόσπονδη Ευρώπη, αλληλέγγυα, δημοκρατική, με ένα ενιαίο νόμισμα, με ένα ενιαίο Υπουργό Οικονομικών, μια ενιαία εξωτερική πολιτική, ένα ενιαίο αμυντικό σύστημα και όχι αυτά που γίνονται μέχρι σήμερα. Είναι ρεαλιστικό διότι είναι εφαρμόσιμο σε κάθε επίπεδο, σε κάθε τομέα, όπως τις επενδύσεις, με ξεκάθαρους αριθμούς. Μπορεί κάθε ένας μας να το δει στο πρόγραμμα, στο mera25.gr, όπου παραδείγματος χάρη προτείνομαι για τα επόμενα 5 χρόνια να έχουμε επενδύσεις της τάξης των 500 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, που αντιστοιχεί στο 5% του ΑΕΠ της Ευρώπης, για καινούργιες θέσεις εργασίας και κυρίως στην πράσινη οικονομία, στην πράσινη ανάπτυξη. Ξεκάθαρο πρόγραμμα στο θέμα της φτώχειας της Ευρώπης, διότι προτείνομαι ξεκάθαρα τα κέρδη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που προέρχονται από τα ευρωομόλογα, αντί να διανέμονται στα κράτη-μέλη, τα οποία κέρδη αυτά κατά το μεγαλύτερο μέρος πηγαίνουν στα μεγάλα κράτη, αντί να διανέμονται έτσι, να πηγαίνουν στους ασθενέστερους οικονομικά πολίτες της Ευρώπης. Ανυπακοή, διότι όπως πάμε δεν πάει άλλο. Δηλαδή πρέπει να χαράξουμε άλλο δρόμο, πρέπει να πάμε μια άλλη τακτική. Αυτή μια ξεκάθαρη πολιτική η οποία θα φέρει πάλι την ανάπτυξη, την ευμερία και την προοπτική σε όλους τους Ευρωπαίους. Διότι όλη η Ευρώπη αυτή συμπάσχει, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Πολιτικά, πού θα τοποθετούσατε την παράταξή σας και αν εκλεγείτε, σε ποια ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου θα ενταχτείτε? Πολιτικά είμαστε ανυπάκοοι, με την έννοια του κάτι διαφορετικού. Όταν εκλεγούμε, θα δούμε όλοι μαζί πλέον, διότι σας λέω, λαμβάνουμε μέρος από 12 διαφορετικά κράτη, οι υποψήφοι, πού θα ενταχθούμε. Πάντως, θα είμαστε απέναντι σε κάθε κατεστημένο, το οποίο είναι μέχρι σήμερα, όπως έχει γίνει η Ευρώπη, όπως έχουμε οδηγήσει την Ευρώπη σε ένα ευρωσκεπτικισμό, σε μια απαξίωση, μια καινούργια φωνή στο Ευρωκοινοβούλιο μέσα, η οποία θέλει ξεκάθαρα, αυτό που σας είπα και προηγουμένως, μια ομόσπονδη ευρωπαϊκή αλληλέγγυα Ευρώπη. Τέλος, θα θέλαμε μια εξήγηση για τους τηλεθεατές μας. Γιατί ο Γιάννης Βαρουφάκης σήκωσε όλες τις αμαρτίες και θεωρήθηκε υπαίτιος του τρίτου μνημονίου που υπέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας? Ο Γιάννης Βαρουφάκης από την αρχή είπε, εγώ ήρθα εδώ πέρα να διαπραγματευτώ, δεν θα υπογράψω σε ένα φτωχευμένο λαό, σε μια πτωχευμένο κράτος να πάρω κι άλλο δάνειο. Αυτό δεν γίνεται σε καμία επιχείρηση. Εγώ επιχειρηματίας είμαι. Αν πτωχεύσω, δεν πρόκειται καμία τράπεζα να μου ξαναδώσει δάνειο. Θα είναι ανεπίτρεπτο. Δεν θα είναι σωστό. Άρα λοιπόν, σήκω στο βάρος να πει ένα ξεκάθαρο όχι στο Σόιμπλε, σε όλους. Ο Σόιμπλε του είπε και εγώ στη θέση σου το ίδιο θα έκανα, δεν θα υπέγραφα. Και τράβηξε μια άλλη γραμμή. Από εκεί πέρα τα πράγματα είναι γνωστά. Το βιβλίο που έχει γράψει επίσης είναι γνωστό. Γυρίζεται τώρα σε έργο από τον Κώστα Γαβρά. Αυτά όλα είναι ιστορία. Από εδώ και πέρα πρέπει να δούμε πλέον το μέλλον που θα πάει. Διότι όπως έχουν πάει έτσι, βλέπετε και η Ελλάδα αλλά και όλη η Ευρώπη δεν πάμε καλά. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Το βλέπω και εγώ σαν επιχειρηματίας ξενοδόχος που είμαι, ότι οι Ευρωπαίοι, οι πελάτες μας, είναι όλο και πιο στρεσαρισμένοι, όλο και πιο φοβισμένοι, όλο και πιο αγχωμένοι για το αύριό τους, για όλους μας. Μάλιστα. Κύριε Λογιάδη, σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να είμαι απόψε μαζί σας.